και νομίζω ότι ο Κώστας ο Καράς που θα γυρίσει με την κάμερά του θα καταλάβετε για ποιο λόγο. Έχουν έρθει δεκάδες άνδρες της ΟΠΚΕ, της Τροχέας, ντυμένοι με κατάλληλες στολές και πάνω από 15 συνεργεία γιατρών από τον ΕΟΔΗ, από την Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, προκειμένου να κάνουν σαρωτικές δειγματοληψίες αλλά και ελέγχους από σπίτι σε σπίτι, κάθε μέλος της οικογένειας. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, καθώς χθες διαπιστώθηκαν ότι 10 άτομα είναι θετικά στον κορονοϊό και αυτό προέκυψε από δειγματοληψίες που έγιναν την προηγούμενη μέρα, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε 7 νέα κρούσματα, 2 μητέρες με τα ανήλικα παιδιά τους, αλλά και μία γυναίκα πάνω από 70 ετών που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ήρθαν λοιπόν προχθές οι γιατροί εδώ, κάνανε σαρωτικούς ελέγχους, πήρανε δείγματα, είχαν σκοπό να πάρουν 100, πήραν μόνο 76, γιατί υπήρχε απροθυμία από την πλευρά ορισμένων κατοίκων εδώ της, του οικισμού στη συνοικία της Νέας Μύρνης να δώσουν δείγματα. Οπότε καταλαβαίνετε θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα άλλο πρωτόκολλο, μία άλλη τακτική, ένα άλλο μοντέλο προκειμένου να εξεταστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, γιατί η διασπορά δεν έχει σταματήσει από ό,τι φαίνεται. Παρότι η συνοικία ήταν για 3 εβδομάδες σε καραντίνα, ναι. Αυτό το κομμάτι δηλαδή τώρα που βλέπατε πίσω μου ενδεχομένως να το έχετε ξαναδεί, ναι και... Ξέρετε τι γίνεται, είναι ότι η ζωή συνεχίστηκε κανονικά μέσα στον οικισμό, ακόμη και κατά τη διάρκεια της καραντίνας και ακόμη περισσότερο βεβαίως όταν τελείωσε η καραντίνα. Μα εχθές Κωνσταντίνα, τα στοιχεία που βλέπαμε που και έλεγε ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδαλιάς, όταν σε μία μέρα έχεις συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα 18 κρούσματα και τα 10 είναι από αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, προφανώς και υπάρχει μια κινητοποίηση, χτυπάνε καμπανάκια στον ΕΟΔΗ και ενδεχομένως ίσως γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και τις εικόνες σημερινές και δεν ξέρω, πες μου, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι από αυτά τα 10 κρούσματα τα 7 είναι σε μέλη της ίδιας οικογένειας. Είναι σε μέλη της ίδιας οικογένειας και μάλιστα είναι από την ιχνηλάτηση που έγινε στη νεαρή μητέρα που νοσηλεύεται μαζί με το 3 μηνών βρέφος της σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ανήκουν λοιπόν και τα 7 στην ίδια οικογένεια, τα άλλα 3 είναι μεμονωμένα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας προέκυψε ακόμη ένα κρούσμα σε έναν 29χρονο νεαρό άντρα, μένει εδώ στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος ωστόσο όμως δεν έδωσε δείγμα χθες, αλλά ο ίδιος αισθάνθηκε αδιαθεσία, πήγε στο γενικό νοσοκομείο, το έγινε το τεστ και διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός. Άλλη μια μητέρα με 3 ανήλικα παιδιά νοσηλεύεται στην Αρρωγή. Είναι το ιατρικό κέντρο υποδοχής, εκεί όπου μεταφέρονται όλα τα κρούσματα που διαπιστώνονται εδώ στη συνοικία της Νέας Μύρνης. Εκεί μεταφέρθηκαν και τα 10 άτομα που διαπιστώθηκαν χθες θετικά. Θα παραμείνουν σε καραντίνα, όπως καταλαβαίνετε, 14 ημερών. Θα παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται εκεί. Έχει αποσπαστεί από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί την περασμένη Παρασκευή η Αρρωγή είναι ένα πρώην κέντρο αποκατάστασης που πλέον χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό για τον κορονοϊό. Είχε αδειάσει από κρούσματα, δεν υπήρχε κανείς και από το Σάββατο έχουν μεταφερθεί ήδη 4 άτομα, η μητέρα όπως σας είπα με τα 3 ανήλικα παιδιά, άλλα 10 χθες βράδυ, ο νεαρός 21 ετών και αμέσως ανεβαίνει ο αριθμός. Και δεν ξέρω βεβαίως οι ιχνηλατήσεις που σήμερα, οι ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες που θα γίνουν σήμερα, που υπολογίζεται ότι θα είναι πάνω από 500. Σας μιλάω για 17 συνεργεία περίπου γιατρών που θα ξεχυθούν σε όλο τον οικισμό προκειμένου να πάρουν τα δείγματα. Βλέπω ότι συνεχώς καταφθάνουν αυτοκίνητα και από την περιφέρεια Θεσσαλίας και από το Δήμο Λαρισαίων. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση.